Και φτάσαμε στο Μεγάλο Σάββατο. Τι ωραία. Τι ωραία, μωρέ, και έρχεται η Ανάσταση, το Πάσχα, η χαρά, η ομορφιά, η τρέλα. Αλλά. Λίγη προσοχή όμως. Άλλαξαν λίγο η σειρά των ακολουθιών. Γιατί οι μέρες είναι δύσκολες, γιατί οι εντολές υπάρχουν, γιατί ο Παπαχρίστος θέλει να μάθει να κάνουμε υπακοή. Εγώ πρώτος. Η Εκκλησία είναι υπακοή. Είναι υπακοή. Και εκεί τα βρίσκουμε. Πάμε λοιπόν. Σήμερα εγώ έχω δύο ενορίες, κάνω διπλές τις ακολουθίες. Στον Άγιο Χαράλαμπο λοιπόν πρώτα. Χτυπάμε την καμπάνα 7 η ώρα, 7.30 ώρα Ανάσταση. Μετά σύντομα τον Όρθρο, τον κάνουμε κανονικά και μετά 8 και 4 η καμπάνα στη Σαρακίνα, 9 η Ανάσταση, κανονικότατα πανηγυρικά τον Όρθρο, αλλά η Θεία Λειτουργία με εντολή και ευλογία του Δεσπότη μας, της Μητρόπολης μας, θα γίνει το πρωί. Το πρωί το Πάσχα. 8 η ώρα με 9 η ώρα θα έχουμε τελειώσει. Και μετά θα μείνει χρόνος να παραψήσουμε όλοι το αρωνάκι μας. Άντε, εντάξει, θα τα κάνουμε, θα τα βρούμε. Μη γεμίζετε το μυαλό σας σκέψεις. Μη κρίνετε. Ήρεμα, όμορφα, αφήστε το διαβολάκο απ' έξω. Και ελάτε το πρωί να κοινωνήσετε όλοι όσοι θέλετε ή βολευτείτε στις εντορίες σας, κανονίστε το πρόγραμμά σας ο καθένας. Εγώ εδώ θα κάνουμε την Ανάσταση στις 9, τον Όρθρο όλων κανονικά, θα χαιρετηθούμε και να είστε καλά όλοι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Όποιος όμως θέλει να κοινωνήσει το πρωί, δεν θα βιαστεί να χαλάσει την νηστεία. Αυτό θα κάνει και ο Παπαχρίστος με την οικογένειά του. Δεν θα χαλάσουμε την νηστεία. Άιντε, να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Σας αγαπώ όλους. Και σας ευχαριστώ όλες αυτές τις μέρες που ήρθατε και δεν με αφήσατε μόνο μου, ούτε στην εξομολόγηση, ούτε στις ακολουθίες. Άντε, δεν θα πούμε πόσοι. Αλλά τα μέτρα είδατε. Τα τηρούμε με ασφάλεια. Δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να μην αρρωστήσει κανένας. Άντε, να είστε καλά.